Όπως σας έχω προαναγγείλει, πάμε να αρχίσουμε μια συζήτηση γύρω από το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται στην κεντρική πολιτική σκηνή. Έχουμε εισέλθει σε μια προεκλογική περίοδο, κακά τα ψέματα. Αν επιβεβαιωθούν βέβαια και τα σενάρια τα οποία κάνουν λόγο για μια εκλογική αναμέτρηση εκεί περί τις αρχές του Απρίλη, τι έχουμε? Έχουμε 2 μήνες. Σε προεκλογικούς ρυθμούς και τα κόμματα, ήδη το ΠΑΣΟΚ έχει ανακοινώσει ψηφοδέλτια. Φιλοξενούμε εδώ στην Κρήτη σήμερα, στην Κρήτη TV, τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη, τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Και τον κύριο Νίκο Ιγουμενίδη, τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. 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 Θα αυξηθούν βέβαια οι πολιτικές συζητήσεις και εδώ στην εκπομπή το επόμενο χρονικό διάστημα με εκπροσώπους και των υπόλοιπων κομμάτων. Η αλήθεια είναι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Λοιπόν, κύριε Ξενετάκη, να ξεκινήσω με εσάς. Ένα πρώτο σχόλιο. Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα? Έχουμε κοινοβουλευτική και όχι πεζοδρομιακή δημοκρατία. Τι εννοούσε? Αναφέρεται προφανώς στη δήλωση και στην απόφαση του κυρίου Τσίπρα, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, να απέχουν οι βουλευτές του από την ψηφοφορία των νομοσχεδίων στη Βουλή. Ήταν στην αρχή μια απόφαση η οποία μπέρδεψε. Στην αρχή είπε ότι θα απέχουν, μετά είπε ότι θα απέχουν μόνο από τις ψηφοφορίες, και 2 μέρες που το ζω και εγώ από χθες στη Βουλή, πραγματικά είναι μια περίεργη κατάσταση. Είναι εκεί οι βουλευτές, συζητάνε, αλλά δεν ψηφίζουν. Σε αυτό λοιπόν αναφέρεται, ότι δεν πάμε σε πεζοδρομιακή δημοκρατία. Πρέπει όλοι μας να σεβόμαστε τον κοινοβουλευτισμό, και αυτή η απόφαση του κυρίου Τσίπρα, ειδικά μετά την καταψήφιση της πρότασης δυσπιστίας, που τι δείχνει? Πάει να χρησιμοποιήσει τα θεσμικά μέσα για να αποδείξει ότι δεν έχει τη λαϊκή κυριαρχία μέσω της κοινοβουλευτικής κυριαρχίας ο κ. Μητσοτάκης. Πήρε την απάντησή του, και αφού πήρε αυτή την απάντηση, κατέφυγε σε αυτή την λύση, η οποία πραγματικά υπονομεύει τον κοινοβουλευτισμό, υπονομεύει την συνταγματική αρχή. Και κρίνω εγώ και όλοι μας ότι τελικά αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας είναι να περιχαρακώνεται, έτσι ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί την επόμενη μέρα της επερχόμενης ήττας του. Αυτό βλέπω εγώ ότι προσπαθεί να κάνει, κατηγορώντας την κυβέρνηση, και κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη για διαδικασίες όπως με τα σκάνδαλα που καταλύουν τη δημοκρατία. Αυτό προσπαθεί να κάνει, είναι στην φαντασία του όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, και δυστυχώς διχάζει. Μας γυρίζει πίσω στο παρελθόν, σε ένα ΣΥΡΙΖΑ τον οποίο τον βιώσαμε το 12 και το 15, σε ένα ΣΥΡΙΖΑ του διχασμού που δεν σέβεται τις αρχές και τις αξίες αυτού του τόπου. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Ιγουμενίδη. Κύριε Ιγουμενίδη, μας ξεκαθαρίσετε λίγο το τοπίο γύρω από την αποχή τελικά από τις ψηφοφορίες, αλλά συμμετοχή μέσω της συζήτησης? Ευχαρίστως. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, για την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έγινε μια συζήτηση, δεν ήταν πρόταση. Ήταν πρόταση δυσπιστίας, πρόταση μομφής στην κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ξεκίνησε ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις. Συνέχισε ο κύριος Μητσοτάκης: «Μα τι, εγώ παρακολουθώ τον υπουργό μου? Είναι δυνατόν να παρακολουθώ τον υπουργό μου? Είναι δυνατόν να παρακολουθώ τον αρχηγό του στρατού?» Τελικά αποδείχθηκε, επιβεβαιώθηκε ότι ναι, τους παρακολουθούσε. Αυτός που σέβεται τη δημοκρατία, τι απάντησε στο κοινοβούλιο? Εγώ απάντηση δεν πήρα. Γιατί παρακολουθούνταν ο αρχηγός του στρατού? Γιατί παρακολουθούνταν οι αρχηγοί των εξοπλιστικών προγραμμάτων? Γιατί παρακολουθούνταν ο υπουργός ενέργειας? Γιατί? Απάντηση δεν πήρα. Δεν ξέρω αν πήρε ή έχει από τις εσωκομματικές του διαδικασίες. Θα πάμε στο θέμα των υποκλοπών, και για να μην μπερδέψουμε λίγο τη συζήτηση, εγώ προτείνω να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα της αποχής από τις ψηφοφορίες. Ναι, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα της τάσης της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα των υποκλοπών. Διότι ένα σκάνδαλο της οικογένειας Μητσοτάκη, του Μεγάρου Μαξίμου, αυτή τη στιγμή με την ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, γίνεται σκάνδαλο το οποίο φορτώνεται όλη η παράταξή τους. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, τι κάναμε σε σχέση με την ψηφοφορία και όλα αυτά? Πεζοδρόμιο, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, το επαναλαμβάνει ο κύριος Σενετάκης, κάνουμε αυτό το οποίο έκανε η Νέα Δημοκρατία λίγο πριν τις εκλογές του 19. Αυτό έγινε. Το είπε η κυρία Τσαπανίδη, η κοινοβουλευτική μας εκπρόσωπο, και δεν το διέψευσε κανένα σας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό κάναμε. Λέμε, συμμετέχουμε στη συζήτηση στη Βουλή, πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση
δεν έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να κυβερνά με όλα αυτά που έχουν γίνει, ιδιαίτερα με τις υποκλοπές, και πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε εκλογές. Το αν σεβόμαστε τους κανόνες της αστικής δημοκρατίας το έχουμε δείξει σε όλη τη διαδρομή μας. Το αν παράλληλα μας ζητείτε αυτή τη στιγμή να γίνουμε συμμέτοχοι ή συνένοχοι στο έγκλημα που διαπράτεται, όχι, δεν πρόκειται να γίνουμε. Καθήκον μας είναι να κινητοποιήσουμε την κοινωνία σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, μας δίνει μια πολύ ωραία πάσα ο κ. Οικουμενίδης, γιατί περίμενα να αναφέρει αυτόν τον παραλληλισμό που προσπαθούν από το μεσημέρι και μετά να κάνουν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τι, και μάλιστα διαβάζουν και τη δήλωση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για το 2019, ότι δεν θα συμμετάσχουμε στην ψηφοφορία για ποιο, παρακαλώ, για την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Διότι θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο ο κύριος Τσίπρας, έχοντας χάσει τις ευρωεκλογές, βγήκε και είπε, μην έχοντας πλέον την λαϊκή κυριαρχία, τη λαϊκή εντολή, καταφεύγω σε εκλογές. Αφού λοιπόν το είπε αυτό και πήγαινε στην πρόεδρο, το πήρε πίσω και κράτησε τη Βουλή ανοιχτή για μία εβδομάδα. Γιατί? Για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Και προσέξτε για να δείτε την υποκρισία. Σε αυτή την αλλαγή του ποινικού κώδικα, κύριε Οικουμενίδη, εσείς που κόπτεστε αυτή τη στιγμή για τις υποκλοπές, αλλάξατε την ποινή για τις παράνομες υποκλοπές από κακούργημα σε πλημέλημα. Εμείς λοιπόν σε αυτό δεν συμμετείχαμε. Εκεί μιλήσαμε για την τελευταία εβδομάδα που κρατήσατε για αυτή την αλλαγή, την οποία την έχουμε επισημάνει ως σκάνδαλο, και σας έχω πει και σε άλλη εκπομπή εδώ ότι αυτό θα το δούμε μπροστά μας και θα το βλέπουμε, διότι ένα-ένα θα βγαίνουν τις εξυπηρετήσεις οι οποίες έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αλλαγή του ποινικού κώδικα, διότι όλοι, δεν το λέω εγώ μόνο, το πιστεύω, αλλά το είπε και ο υπουργός σας. Είπε και ο υπουργός σας, ο κύριος Κοντονής, ότι αυτή η απόφαση είχε καθαρά πελατειακή βάση. Αν μου αναφέρετε τον υπουργό μας, τον κύριο Κοντονή, μπορώ να αναφέρω τον προηγούμενο πρόεδρό σας, τον κύριο Καραμανλή, που μίλησε εδώ στα Νόγια μάλιστα και θεώρησε το σκάνδαλο των υποκλοπών τουλάχιστον ανοησία. Ανόητο, που όποιος φανταστεί ότι το έκανε η κυβέρνηση είναι χαζός. Πείτε την όλη κύριος, τη φράση. Ο κύριος Σαμαράς είναι δεύτερος προηγούμενος αρχηγός. Καλά, πείτε τώρα για τον κύριο Κοντονή και για αυτή την εβδομάδα. Μου κάνει εντύπωση το αυτογκόλ που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ να αναφέρεται σε αυτή την εβδομάδα, την οποία την έχουμε αναδείξει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της δικής μας κυβέρνησης. Μία ερώτηση είναι για την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Πέστε μου μία διάταξη που αλλάξαμε και ψηφίσαμε έξω από τις εισηγήσεις των ειδικών που είχαν προετοιμάσει την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Αλλάξαμε από αυτά. Δεν ξέρω να σας πω γι' αυτό. Εύλογα προκύπτει το ερώτημα, τι ανάγκη υπήρχε και τι πίεση υπήρχε να παραμείνει η Βουλή, ενώ είχε πει ότι θα κλείσει. Προσέξτε, ενώ είχε πει ότι θα κλείσει, μόνο και μόνο για να αλλάξει ο ποινικός κώδικας. Και σας λέω και τα παραδείγματα. Σας είπα τις παράνομες, και γι' αυτό και βγαίνουν και τα Predator και αυτά που βγαίνουν από το 2018. Κάτι είχε συμβεί λοιπόν από τότε. Αλλά η υποκρισία στο ΣΥΡΙΖΑ περισσεύει και θέλουμε να μεταφέρουμε την ευθύνη αλλού. Η αλλαγή του ποινικού κώδικα ήταν, και ο εξυγχρονισμός του, ήταν μια αναγκαιότητα που την ψήφισε και την πρότεινε ο νομικός κόσμος της χώρας, οι επιστήμονες και οι ειδικοί που πρότειναν αυτό το πράγμα. Και εμείς ουσιαστικά υπερψηφίσαμε τις εισηγήσεις των ειδικών. Δεν αλλάξαμε τίποτα από αυτά. Κύριε Οικουμενίδη, επικοινωνιακά βγήκε κερδισμένη η αξιωματική αντιπολίτευση, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, από την καταψήφιση της πρότασης δυσπιστίας την περασμένη εβδομάδα. Πολλοί πιστεύουν και τονίζουν ότι συσπυρώσατε ακόμα περισσότερο το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία, εντάξει, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Εμείς αξιοποιούμε τα μέσα που μας δίνουν. Η αλήθεια ποια είναι, δεν κατάλαβα. Είναι ότι. Ναι, ότι εμείς προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τα μέσα που μας δίνει η κοινοβουλευτική δημοκρατία για να εκφράσουμε το μέγιστο της αντίδρασής μας σε κάτι που κάνει η κυβέρνηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να εκφράσουμε το μέγιστο της αντίδρασής μας στις παρακολουθήσεις αυτές, οι οποίες κατά τη γνώμη μου στην δημιουργία αυτού του παρακράτους, το επαναλαμβάνω, που έστησε ο κύριος Μητσοτάκης και με το οποίο παρακολουθεί την ηγεσία του στρατού και τον υπουργό του. Δεν στέκομαι στους υπόλοιπους που έχουν ζήσει στη δημοσιότητα, στέκομαι στα ονόματα
που ανακοίνωσε η ίδια η Αρχή Διασφάλισης του Απόρριτου των Επικοινωνιών. Το ερώτημα, γιατί τους παρακολουθούσε, δεν έχει απαντηθεί. Και το επαναλαμβάνω, το ξαναθέτω στο τραπέζι. Δεν είχαμε πιο έντονο τρόπο να αντιδράσουμε από αυτόν, επειδή ακριβώς δεν πήραμε καμία απάντηση, και όχι μόνο δεν πήραμε απάντηση, αλλά κατά τη γνώμη μου την ευθύνη που έχει ο κύριος Μητσοτάκης γι' αυτό, με την ψήφο του, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας την έκαναν ευθύνη συνολικά της παράταξής τους. Κατά τη γνώμη μου δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, κακά τα ψέματα. Με αυτήν την έννοια η Νέα Δημοκρατία αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για αυτό που έγινε. Δεν νοούνται μετά την απομάκρυνση από αυτή την ψηφοφορία διαφοροποίησης οποιασδήποτε μορφής. Και πιστεύουμε ότι μας δίνεται η δυνατότητα να αποκαλύψουμε στον κόσμο αυτή τη διάρκεια. Κύριε Σενετάκη, πού θα πρέπει να στραφεί το βλέμμα λίγο πριν την διεξαγωγή των εκλογών? Πάντως, να προσθέσω κάτι, να παρατηρήσω κάτι. Αφού απέτυχε αυτή η προσπάθεια χρησιμοποίησης των κοινοβουλευτικών μέσων, όπως είπατε, καταφεύγουμε στα υπόλοιπα, γιατί δεν μας βολεύει. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η γνώμη μου, το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ακόμα ψάχνει να βρει τον εαυτό του. Αυτό, βέβαια, είναι κάτι που απασχολεί εσάς. Απλά σχολιάζω πολιτικά. Να βρίσκομαστε στα προβλήματα. Αυτό, λοιπόν, αυτό που απαντάει στο. Ο αρχηγός του στρατού, γιατί παρακολουθούνται? Τώρα, ο κύριος Κατσιβάκης, κύριε Ομενίδη, έχουμε εγώ κάνει πιστεύω αναλυτικά, ότι πέρα από το θέμα των υποκλοπών, μας παρακολουθεί ένας τηλεθεατής αυτή τη στιγμή και θέλει να πάρει απαντήσεις και σε μία σειρά άλλων ζητημάτων. Ωραία. Και αν θέλετε να βάλουμε στο τραπέζι και μία δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της Κρήτη TV και της εφημερίδας Νέα Κρήτη, εγώ θα σταθώ πέρα από την κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλειονότητα στις 4 περιφερειακές ενότητες, στις 3 από τις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, θα σταθώ, κύριε Σενετάκη, στο ερώτημα: η χώρα κινείται προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση? Υπάρχει ένα 57% που λέει κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Λοιπόν, το μεγάλο. Επίσης, θα ήταν προτιμότερο η χώρα να έχει μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ? 33% ΣΥΡΙΖΑ, 26% Νέα Δημοκρατία. Είναι στοιχεία, δεδομένα, τα οποία προβληματίζουν αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση? Πριν πάμε στη δημοσκόπηση, προφανώς αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε, το μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί και την κυβέρνηση σαν πρώτο θέμα, είναι η ακρίβεια. Είναι οι πληθωριστικές τάσεις, οι οποίες έχουν αυξήσει τις τιμές στα προϊόντα. Και καθημερινά οι πολίτες αντιμετωπίζουν δυσκολία. Και αυτό το οποίο αυτό, τονίζουν, λοιπόν, και βγαίνει αυτό, και μέσα από το ρεπορτάζ, είναι ότι δεν αρκούν αυτή τη στιγμή τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Από τη στιγμή, το πρόβλημα αυτό ξεκίνησε με το ρεύμα. Θυμίζω τους πρώτους μήνες, οι υπέρογγοι λογαριασμοί, η παρέμβαση της κυβέρνησης, και τώρα θα δείτε και στις δημοσκοπήσεις ότι αυτό το γεγονός, αυτό το θέμα με το ρεύμα, βρίσκεται πια στα χαμηλά επίπεδα της ανησυχίας των πολιτών. Γιατί η κυβέρνηση με τις επιδοτήσεις ήρθε και το κάλυψε. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ξεκινάμε κάτι το οποίο ο πολίτης δεν το έχει δει, αλλά έχει ανακοινωθεί, το Market Pass, το οποίο έρχεται να μετριάσει τις συνέπειες αυτής της ακρίβειας. Απ' τη μία, λοιπόν, προσπαθούμε και δημιουργούμε μέτρα άμεσης επιδότησης στους πολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη, και από την άλλη, με τις πολιτικές που κάνουμε από το 2019, φροντίζουμε την αύξηση του εισοδήματος των πολιτών, είτε του διαθέσιμου εισοδήματος, είτε της αύξησης απευθείας των μισθών, ώστε αυτές να μπορεί ο πολίτης να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που έχει. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η εξωγενής κρίση της ακρίβειας δεν μπορεί να τη σηκώσει ένας προϋπολογισμός κρατικός μόνος του. Και γι' αυτό, όπως και στην περίπτωση του ρεύματος, ήταν και ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες θα βοηθούσαν στο να ενισχυθεί ο προϋπολογισμός μας. Το ίδιο κάνουμε με την ακρίβεια στα τρόφιμα αυτή τη στιγμή, και θεωρούμε ότι θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο που θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών. Αλλά, όπως οι πολίτες αποτυπώνουν το σωστό, όσο υπάρχει αυτή η αύξηση, θα υπάρχει και ανησυχία. Ακόμα και αν καλύψουμε αυτή τη στιγμή πλήρως την αύξηση, στο ασταθές περιβάλλον το οποίο ζούμε, η ανησυχία είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει στον πολίτη, και εκεί είναι η δουλειά μας, αυτή την ανησυχία να την θεραπεύσουμε. Μάλιστα. Κύριε Γουμενίδη, ένα σχόλιο πάνω και στα δεδομένα της δημοσκόπησης. Τα γνωρίζετε, τα διαβάσατε, τα επεξεργαστήκατε.
Δείχνει μια δυναμική. Θα σχολιάσουμε για τη δημοσκόπηση, απλά πάντησε για την ακρίβεια. Ακριβώς, ναι. Δείχνει μια δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, γενικά η δημοσκόπηση είναι μια εικόνα της στιγμής. Εγώ γενικά αποφεύγω να σχολιάζω τις δημοσκοπήσεις, επειδή αρκετές από αυτές, κατά τη γνώμη μου, χάνουν και το χαρακτήρα της αντικειμενικής προσέγγισης και περισσότερο χρησιμοποιούνται ως εργαλειοποιούνται στα πολιτικά επιχειρήματα των διαφόρων δυνάμεων. Θεωρώ λοιπόν καλύτερο να μιλήσουμε για τις θέσεις μας, να μιλήσουμε για τις διαφωνίες μας, για τα σημεία ενδεχομένως αν υπάρχουν συγκλήσεων κλπ. Και όχι τόσο αυτή καθ' αυτή την ίδια τη δημοσκόπηση. Περάσαμε πολλά αυτά τα τρία χρόνια. Πανδημία. Επιτυχίες περιγράφει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη αναλογικά σε αριθμό θανάτων είναι η χώρα μας. Ακρίβεια. Πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία είχε ξεκινήσει η αλλαγή των τιμολογίων. Άρα δεν είναι μόνο ξενόφερτη, εξώφερτη η ακρίβεια. Είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Υπάρχει ένα τέτοιο φαινόμενο που σε αυτό το πανευρωπαϊκό φαινόμενο ποια είναι η πρώτη χώρα στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνουν οι πολίτες της? Η Ελλάδα, αναλογικά. Αυτές τις μέρες, αυτές που υποθέτω τότε αρχίσαμε να βλέπουμε μέτρα να αποδίδονται, η πέμπτη συνεχόμενη μέρα που είναι πρώτη η Ελλάδα από τις χώρες της Ευρώπης στην τιμή της χοντρικής. Εντάξει, αν αυτά είναι απλά, αν αυτά απλά η κυβέρνηση τα παρακολουθεί και τα βλέπει, εντάξει, δεν είναι αυτή η κυβέρνηση που χρειάζεται η Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι η ακρίβεια είναι ένα από τα γεγονότα, από τα πράγματα που ταλανίζει τη ζωή μας, ταλανίζει την καθημερινότητά μας. Πιστεύουμε ότι πρέπει να σταματήσει να κυβερνάται ο τόπος με αυτήν την πολιτική, η οποία ωφελεί τους λίγους. Για το συγκεκριμένο θέμα της ενέργειας που συζητήσαμε, μια χούφτα είναι. 5 είναι οι πάροχοι. Ούτε 4 ούτε 6. 5. Που κέρδισαν 2 δισεκατομμύρια. Τα οποία δισεκατομμύρια βγήκαν από τις τσέπες όλων των ανθρώπων που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, από τις τσέπες όλων μας. Αυτά η κυβέρνηση δεν τα φορολόγησε. Αυτά η κυβέρνηση τα αφήνει ανεξέλεγκτα, δεν τα πειράζει καθόλου. Σε αντίθεση με την τσέπη των εργαζομένων, σε αντίθεση με το λαϊκό νοικοκυριό. Μάλιστα, κύριε Σεντάκη. Και τα έχει φορολογήσει και γίνεται αναδιανομή στην πηγή. Και τον πολίτη, όντως, το πρόβλημα της χονδρικής δεν φτάνει στις τσέπες του, διότι μπαίνουμε εμείς στη μέση και κάνουμε αυτό που πρέπει, ώστε ο πολίτης αυτή τη στιγμή να πληρώνει το λογαριασμό που πρέπει να πληρώνει. Και δεν υπάρχει πολίτης σε αυτή τη χώρα που να μην βλέπει το λογαριασμό της ΔΕΗ και να βλέπει τι θα έπρεπε να πληρώσει και τι τελικά πληρώνει. Θεωρούμε ότι τα αντιμετωπίζουμε σωστά αυτό και πηγαίνουμε προς τα πίσω και μαζεύουμε και αναδιανέμουμε αυτά τα λεφτά τα οποία ως προϋπολογισμός έχουμε δώσει, τα οποία τα παίρνουμε πίσω από τους παρόχους και με φορολογία, όπως και φορολογία στις πετρελαϊκές, κάτι το οποίο δεν πιστεύατε ποτέ ότι θα κάνουμε. Θα μου πείτε τώρα απολογίσαμε 30 και εσείς λέτε ότι είναι το κατώτατο. Εμείς φορολογούμε και κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τη χώρα. Όχι, λέω, και, δεν το λέω εγώ, συγγνώμη. Ναι. Είναι τα στοιχεία της ΔΡΑΕ. Πόσο ευελήθηκαν οι 5 πάροχοι, 2 δις. Πόσο φορολόγησε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, 300 έχουμε εκατομμύρια. Ακόμα, έχουμε ακόμα και φορολογήσεις, έχουμε ακόμα και αναδιανομή. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Αυτό που καλύψαμε άμεσα είναι για τους πολίτες και από εκεί και πέρα γυρίζουμε και προς τα πίσω την αλυσίδα προκειμένου να μην υπάρχει και διαταραχή για να μπορούν οι πολίτες να έχουν το αγαθό του ρεύματος. Σχετικά με τη δημοσκόπηση. Θέλω το σχόλιο πάνω στην δημοσκόπηση. Κοιτάξτε, είναι προφανές από το αποτέλεσμα του 2019 ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα έντονο προβάδισμα στον ΟΜΟ έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, εμείς τότε, το 2019, από το 20% πήγαμε στο 30%, μια πολύ σημαντική αύξηση, 50%, και ο ΣΥΡΙΖΑ παρέμεινε στα επίπεδα τα οποία ήταν, κάτι το οποίο προφανώς δεν μας ευχαριστεί. Όλες τις δημοσκοπήσεις τις παρακολουθούμε πραγματικά και από αυτές συλλέγουμε στοιχεία για το πού πάμε καλά, πού πρέπει να δώσουμε παραπάνω βάρος, αν και τα πράγματα με την ακρίβεια νομίζω ότι είναι πασιφανέστατα, ότι είναι το νούμερο ένα πράγμα το οποίο ανησυχεί και είναι το άγχος των πολιτών. Τα νούμερα τα οποία υπάρχουν για το Ηράκλειο
προφανώς θα επεξεργαζόμαστε. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο νούμερο αναποφάσιστων, το οποίο αν προσθεθεί προφανώς το 20%, το 20%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα μεγάλο νούμερο το οποίο μπορεί να προσθεθεί. Εμάς ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, είναι να πάμε τη Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο ακόμα παραπάνω, να πείσουμε τους πολίτες πλέον. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εδώ τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, με το στελέχη και το επιτελείο του, όπου παρουσιάσαμε το πρόγραμμα για την Κρήτη, για την Κρήτη του 2030, όπου μέσα σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχουν και έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί και έργα τα οποία υλοποιούνται πια. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας πια δεν είναι στα χαρτιά, δεν είναι μια ευθεία γραμμή στο χάρτη. Είναι έργο το οποίο έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει με μια χρηματοδότηση η οποία έχει εξασφαλιστεί. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου, που είχε ξεκινήσει, υπογράφηκε με την προηγούμενη κυβέρνηση, υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς. Άλλα μεγάλα δημόσια έργα προχωράνε και άλλα έχουν σχεδιαστεί με σκοπό ο πολίτης πια να μην μείνει στα λόγια. Αυτό θέλουμε εμείς. Ο πολίτης της Κρήτης έχει μια ιστορικότητα στο να ψηφίζει κέντρο-αριστερά κόμματα. Νομίζω ότι πλέον με την πολιτική μας, με τη ρητορική μας, αγγίζουμε αυτό το χώρο πάρα πολύ έντονα και μπορεί εύκολα να μας εμπιστευτεί, γιατί πια τα λόγια έχουν γίνει έργα. Αν και δεν είναι η δουλειά μου να σας υποδεικνύω τη δουλειά σας, επειδή όντως κατέβηκε ο κύριος Μητσοτάκης και όπως έλεγε ο κύριος Σενετάκης, τα έργα προχωρούν και γίνονται πράξη, εγώ θα σας έλεγα αν θέλετε, κινηματογραφήστε και παρουσιάστε αύριο στην εκπομπή σας το εργοτάξιο του ΒΟΑΚ. Εκεί που πήγε ο κύριος Μητσοτάκης και φωτογραφήθηκε με τις μπουλτόζες. Τι υπάρχει σήμερα σε αυτό το εργοτάξιο. Δεν θέλω να συνεχίσω. Κινηματογραφήστε το και δείξτε το αύριο στην εκπομπή σας. Πάμε παρακάτω. Όπως είπα, δεν θέλω να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ο εργολάβος έχει εγκατασταθεί. Γίνονται πρόδρομες μελέτες, γίνονται κάποιες διανοίξεις. Είναι ένα εργοτάξιο το οποίο προφανώς είναι στα σκαριά του, είναι στην αρχή του. Στο εργοτάξιο δεν πήγατε. Βεβαίως πήγατε στο εργοτάξιο. Ωραία, την εγκατάσταση του εργολάβου δεν την είδατε. Την εγκατάσταση του εργοτάξιου. Όμα πάτε και δείτε τους τοπογράφους να πηγαίνουν πάνω κάτω για τις πρόδρομες μελέτες. Δεν τις βλέπετε. Το εργοτάξιο δεν υπάρχει σήμερα, λέω εγώ. Να σε επιβεβαιώσει ή να με διαψεύσει το δεν υπάρχει, κύριε Οικουμενίδη, ένα υλοποιήσιμο σχεδιασμό που έχει κουνηθεί πάνω στο ΒΟΑΚ. Αμφισβητείτε δηλαδή την έναρξη του ΒΟΑΚ. Ότι δημοπρατήθηκε. Ουσιαστικά. Και ο ΒΟΑΚ, έχουμε ανάδοχο και έχει εγκατασταθεί. Το αμφισβητείτε αυτό. Ο ΒΟΑΚ δεν άλλαξε σε τίποτα το σχεδιασμό του από το σχεδιασμό που είχαμε κάνει. Το μόνο που έγινε ότι τα τρία χρόνια δεν έγινε τίποτα και το μόνο που προσθέθηκε στο σχεδιασμό που είχαμε κάνει ήταν τα διόδια. Ωραία. Αυτό το τροπάριο το ακούω πάρα πολύ καιρό. Εντάξει. Έχω ζητήσει και από συναδέλφους σας που το επικαλούνται διαρκώς να μας φέρουν τα χαρτιά που είναι έτοιμο το έργο, γιατί εμείς δεν βρήκαμε τίποτα και μάλλον τα κρύψανε κάπου και δεν τα είχαμε βρει. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, σας το λέω ευθέως. Δεν υπάρχει. Κατά τη γνώμη μας, όπως σας είπα, πιστεύουμε ότι χρειάζεται να αλλάξει πορεία, να αλλάξει πολιτική ρότα ο τόπος. Νομίζουμε ότι είναι ανάγκη μια προοδευτική διακυβέρνηση. Προφανώς αξιοποιούμε όλα τα μέσα κοινοβουλευτικά και λοιπά που έχουμε των παρεμβάσεών μας. Αυτό που μας είναι ο άμεσος στόχος μας και που θεωρούμε ότι πρέπει να είναι όμως υποχρέωση κάθε προοδευτικού και δημοκράτη ανθρώπου είναι η κινητοποίηση της κοινωνίας για να γίνει η υπόθεση της κοινωνίας συνολικά αυτή η αλλαγή ρότας. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε. Τα μηνύματα που δεχόμαστε και εισπράττουμε είναι ενθαρρυντικά από όλη την Ελλάδα. Όσον αφορά την Κρήτη, τα μηνύματα που δεχόμαστε είναι τέτοια που στο Ηράκλειο ο στόχος μας ο πολιτικός είναι οι τέσσερις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, οπότε όσο πιο περιεκτικά μπορούμε, το διακύβευμα των εκλογών, κύριε Οικουμενίδη, ποιο πρέπει να είναι? Αυτός που δεν θέλει να μαυρίζει η ζωή του με την ακρίβεια. Αυτός που θέλει ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, αυτός που δεν θέλει όλο αυτόν τον αυταρχικό κατήφορο με τις υποκλοπές, με τα διάφορα σκάνδαλα που βγαίνουν στην επιφάνεια. Όλοι αυτοί που θέλουν μια άλλη ζωή έχουν μία, κατά τη γνώμη μας, μία ελπίδα νίκης.
Και αυτή είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ, η ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτο κόμμα, μάλιστα, έτσι ώστε να προχωρήσει μια προοδευτική διακυβέρνηση. Κύριε Σενετάκη, κατά το διακύβευμα, για να κλείσουμε με εσάς. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή της πρότασης πιστείας, αναδείχθηκαν πραγματικά δύο κόσμοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε ότι δεν είχε τίποτα να πει για το μέλλον, όπως και δεν σχολιάζει το παρελθόν. Γιατί δεν θέλει να μιλάει κανείς για τη διακυβέρνηση της τετραετίας του. Γιατί άρα, όχι, λοιπόν, άρα λοιπόν, το, άρα λοιπόν το δίλημα στους πολίτες είναι αν θέλουμε ως χώρα να συμμετέχουμε στο μέλλον, να δημιουργήσουμε το μέλλον, να προχωρήσουμε ένα καλύτερο μέλλον ή αν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν. Και όλοι έχουν εμπειρία από το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σενετάκη, κύριε Γουμενίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Θα έχουμε την ευκαιρία από εδώ και πέρα να πραγματοποιήσουμε και άλλες πολιτικές κουβέντες, πολιτικές συζητήσεις.